Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα απαντήσουμε μερικές ερωτήσεις και επειδή είχαμε μαζέψει πολλές ερωτήσεις έχω διαλέξει μόνο 3 άτομα και την επόμενη φορά θα το κάνουμε δημόσιο. Θα ξεκινήσουμε με τον Κώστα από το Δημάκη που μας γράφει κιόλας και βοηθάει στο να φτιάξουμε όλα αυτά τα βίντεο που φτιάχνουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Χαίρετε. Γεια χαρά. Είμαστε τη Βίκη και τον άλλο το συνονόματο, τον Κώστα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Βίκη. Λοιπόν, πάμε τώρα, είναι Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ας κάνεις ερωτήσεις από την Κρήτη. Ωραία, τιμή μου που αρχίζω. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω στα μάτια αρχικά, αν υπάρχει τύχη και συμπατικά, ποιος είναι ο ορισμός του τυχαίου. Ωραία. Κοίταξε να δεις. Η τύχη υπάρχει και εμείς εδώ πέρα, επειδή δεν είμαστε συνειδητοί σε όλες αυτές τις δονήσεις και τους παράγοντες τους οποίους εισταλλέουν μια ενέργεια στην εκδήλωση, ανήκουμε στον κόσμο τυχαίου. Όσο πιο συνειδητός είναι ο άνθρωπος στην αιτία και στο αποτέλεσμα, τόσο φεύγει από τον νόμο, θα λέγαμε, του τυχαίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν οι ασυνείδητοι μηχανικοί άνθρωποι μέσα σε αυτό το εξελικτικό πεδίο το οποίο παίζουμε. Παίζουμε στον νόμο τυχαίο, γιατί είναι πάρα πολλές κατευθύνσεις, πάρα πολλές ρευστές ενέργειες και πάρα πολλές θελήσεις, τα λέγαμε, που φέρνουν τον κόσμο συνεχώς ένα απρόσμενο, θα λέγαμε, σενάριο, το οποίο μας βοηθάει μέσα μας να δούμε την αντίδρασή μας. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το τυχαίο και τα ξέραμε όλα, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε το suspense της ζωής. Όσο πιο πολύ εμείς αναβαθμίζουμε τον εαυτό μας και γινόμαστε συνειδητοί για το μηχανισμό τον οποίο δουλεύουμε μέσα, για τον μηχανισμό του Matrix, τόσο ανήκουμε στον κόσμο της επιλογής, της θέλησης, έτσι, της θεληματικής κρυστάλλωσης. Κατάλαβες λοιπόν? Okay, αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, ο ορισμός τώρα της τύχης, τι να πούμε, είναι όταν εμείς έχουμε άγνοια, όσο πιο άγνοια έχουμε, των νόμων των οποίων διεπόμαστε, τόσο αφήνουμε την ελεύθερη βούλησή μας στην τύχη. Και αυτό λέμε τυχαίο. Όσο εμείς γνωρίζουμε κάτω από ποιους νόμους διεπόμαστε, τόσο πιο πολύ μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την κατεύθυνσή μας. Και έτσι να το πούμε και λίγο πιο λαϊκά, θα λέγαμε, θα μπορούμε να φτιάχνουμε πιο συνειδητά την πραγματικότητά μας. Okay, κατανοητό. Ωραία. Πάμε στο φίλο, τον Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Μένα, λοιπόν, μια ερώτηση. Γενικά. Μέχρι να είναι πιο δυνατά για να ακούω. Ναι, μισό λεπτό λίγο. Εντάξει, γνωρίζουμε. Μιλάμε για τις ενέργειες, τις θετικές, αρνητικές και μια κατάσταση που η γη αυτή τη στιγμή μπαίνει διαφορετική σε άλλες ενέργειες, ας το πούμε θετικές, προς την εξέλιξη. Και ήθελα να ρωτήσω αν, παρόλο που πηγαίνουμε προς τη θετική κατεύθυνση, υπάρχει περίπτωση να γίνει πυρηνικός πολεμός. Ναι, ας απαντήσουμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κάθε προφητεία σημαίνει ότι διαβάζει τη μέγιστη ενέργεια, έτσι την οποία κατευθυνόμαστε για να αγγίξουμε ή να βιώσουμε ή να κρυσταλλώσουμε μια παράλληλη πραγματικότητα. Όλες οι διάφορες προφητείες που βγήκαν για τους παγκόσμιους πόλεμους και αυτά τα πράγματα για τον πυρηνικό πόλεμο, φυσικά έχουν διαβαστεί από ανθρώπους κάτω από το διανοητικό τους, από τη διανοητική τους προσέγγιση, κατεβάσαν αυτή την πληροφορία βάσει της ενέργειας της τότε εποχής. Καταλαβαίνουμε ότι οι ενέργειες συνεχώς αλλάζουν και τίποτα δεν μπορεί να γίνει προβλέψιμο αν δεν φτάσει η ώρα να έχει φτάσει στο παρελθόν, δηλαδή να έχει γίνει. Τότε και μόνο τότε κάτι έχει γίνει. Αλλιώς τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Απλά τίνει προς τα εκεί, θα λέγαμε, μέγιστη ενέργεια. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είδαν ότι θα φτάσουμε σε μια εκβάθυνση, θα λέγαμε, της ενίσχυσής μας, στον πυρήνα μας. Και μέσα λοιπόν θα έπρεπε να παιχθεί αυτή η κατανόηση σε ατομικό εσωτερικό επίπεδο που θα φέρει έναν πόλεμο. Όταν αυτό το εσωτερικό επίπεδο μέσα μας και στη γη αλλά και σε εμάς, έτσι γιατί όλα από το κέντρο εξαπλώνονται προς τα έξω και δημιουργούνται. Κάθε αλλαγή πρέπει να γίνει από το κέντρο. Γιατί το κέντρο συνεχώς επεκτείνεται προς την επιφάνεια.
αλλά η έννοια του πυρηνικού πολέμου, δηλαδή του πολέμου στον πυρήνα μας, σημαίνει μέσα στο κέντρο του καθένα μας, στις βαθιές πυρηνικές μας πεπιθήσεις, πρέπει εκεί πέρα να γίνει, θα λέγαμε, η ρήξη των παλιών και να φέρουμε το καινούργιο. Γιατί οι πυρηνικές πεπιθήσεις είναι αυτοί που φτιάχνουν στο σύνολο το γενικό νόμο του κάθε μάτριξ το οποίο ζούμε μέσα. Όλες οι άλλες είναι σαν το κρεμμύδι, φλούδες πάνω στις βαθιές πυρηνικές, του πυρήνα μας δηλαδή, πεπιθήσεις. Αυτή είναι η ώρα τώρα που θα αλλάξουν πυρηνικά, οι πυρηνικές, οι ατομικές, οι πιο εσωτερικές πεπιθήσεις της ανθρωπότητας και θα πούμε σε ένα νέο εξελικτικό, θα λέγαμε, κλιμάκιο. Έτσι λοιπόν, αν αυτό το πράγμα το παίξουμε μέσα μας και δεν καταφέρουμε μέσα μας να το θεραπεύσουμε, θα αναγκαστικά το κρυσταλώσουμε και έξω μας. Και ναι, υπάρχει πιθανότητα, αν ο κόσμος δεν φτάσει και το σημείο συνειδητοποίησης, να φτάσουμε να εκδηλώσουμε έναν πυρηνικό, θα λέγαμε, πόλεμο, που θα σημαίνει τον πυρηνικό πόλεμο μέσα μας. Και φίλε μου. Ναι, βασικά, λίγο παραπάνω ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Μίλα πιο κοντά να σε ακούω. Λίγο περαιτέρω σε καμιά ερώτηση. Όταν λες πυρηνικό πόλεμο μέσα μας, αν δεν πετύχουμε, τι εννοείς δεν πετύχουμε? Δεν πετύχουμε την εκδήλωση, δηλαδή δεν πετύχουμε να μην γίνει? Όχι, αν εμείς πρώτα κάνουμε τον πόλεμο μέσα μας, αν εμείς κάνουμε κάτι μέσα μας στα εσωτερικά μας παιδιά, δεν χρειάζεται να κρυσταλλωθεί ένα σενάριο για να το δούμε, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εστιάσει τη συνείδηση προς τα έξω. Αν η κρίση δεν έρθει μέσα μας, θα έρθει απ' έξω. Καταλάβεις το τι λέω? Έτσι λοιπόν, μέσα μας, όταν μέσα μας δεν βιώνουμε την κρίση για να θεραπεύσουμε, αναγκαστικά η ενέργεια από τα ανώτερα επίπεδα κατεβαίνει και κρυσταλλώνεται. Γι' αυτό λέμε είναι παρελθόν όταν κρυσταλλώνεται. Πλέον έχει γίνει. Όταν όμως κρυσταλλώνεται, μένει περισσότερο. Και εμείς μπορούμε να τη διακρίνουμε και να τη βιώσουμε με περισσότερο, θα λέγαμε, πόνο, αφού γίνεται ηλεκτροχημικά, θα λέγαμε, και βιολογικά. Έτσι λοιπόν, η μεγαλύτερη ένταση είναι η κρυστάλλωση, αυτή που ζούμε. Κάθε φορά λοιπόν εμείς τις ενέργειες, όταν δεν τις συνειδητοποιούμε στα ανώτερα επίπεδα και τις αφήνουμε να κρυσταλλωθούμε, μετά είναι τόσο έντονη και δύσκολη η μεταλλαγή τους, που σε κάνει να μαθαίνεις πολύ πιο εύκολα από όλη την ένταση που δημιουργείται. Όμως, μαθαίνεις πιο εύκολα, το αρνητικό είναι ότι θα έρθει και ο πόνος. Καταλαβαίνεις. Της καταστροφής, των οποιοδήποτε άλλων έτσι, πραγμάτων και συνεπειών της τριβής της οποίας παίζεις. Λοιπόν, κάθε τι λοιπόν που η ανθρωπότητα εσωτερικά και κάθε άτομο εσωτερικά δεν έχει προετοιμαστεί με την έννοια να μπορεί να το λύσει μέσα του, αυτόματα κρυσταλλώνει σαν σενάριο για να μπορεί με ένταση και εκεί που έχει εστιάσει τη συνείδησή του να του φανεί, για να του δοθεί μια ευκαιρία να το λύσει έξω από αυτόν, επειδή εκεί είναι εστιασμένη η συνείδησή του. Ο άνθρωπος που είναι μέσα εσωτερικά, συγκεντρωμένος, θα λέγαμε, συγκεντρωμένος, δηλαδή έχει τη ματιά την εσωτερική μέσα του, αυτόματα θα πιάσει μέσω της παρατήρησης ενέργειας πριν εκδηλωθούν. Πριν εκδηλωθούν. Αυτό λοιπόν ήθελα να δω, να σας πω. Ότι όποιος δεν είναι συνειδητός στα εσωτερικά του παιδιά, είναι φυσικό όλα τα σενάρια να παίζει στα εξωτερικά του παιδιά. Καταλάβαμε αυτό. Αυτό και για την ανθρωπότητα. Αν το ποσοστό της ανθρωπότητας δεν έχει συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα και κάνει τις αλλαγές βασικές μέσα τους, πριν κάνει δηλαδή τον πόλεμο, τον πυρηνικό μέσα του, τότε θα τον εκδηλώσει απ' έξω. Έτσι. Γιατί οφείλουμε να καταλάβουμε ότι κάθε είδους καταστροφή ή μεταστροφή έρχεται για να αλλάξει ορισμένα πράγματα με το πιο βίαιο τρόπο, επειδή εμείς δεν είχαμε φροντίσει να την περάσουμε με τον πιο ελαφρύ τρόπο. Πάντα ο πόνος είναι η εκδήλωση της αντίστασης. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε και στην πίτα. Λοιπόν, αυτό που έχει τώρα για τα εσωτερικά παιδεία, κάνουμε τη δουλειά εκεί μέσα, θέλω να μας πεις πώς κάνουμε αυτή την εργασία, που είναι το σως. Δηλαδή, όλο το point από τις εμπειρίες μας είναι να τις παίρνουμε και να κάνουμε πρακτικά μια εσωτερική εργασία, για να φτιάχνουμε ένα-ένα τα θέματά μας, τις τάσεις μας, τα εγώ μας, τα θανάσιμα αμαρτήματά μας, τα χίλια δυο μας και να τα δουλεύουμε. Πώς το κάνουμε αυτό? Ωραία. Τα βήματα. Λοιπόν, μέγιστο
έτσι, μέγιστο πράγμα είναι η αυτοπαρατήρηση. Η αυτοπαρατήρηση της αντίδρασής μας ως προς τα γεγονότα. Το μόνο που κάνουμε στην πραγματικότητα δεν παρατηρούμε τα έξω γεγονότα, να παρατηρούμε την αντίδρασή μας στα γεγονότα, την αντίδρασή μας στα λόγια που ακούς. Πάντα πρέπει να παρατηρείτε την αντίδρασή σας για να βρείτε το πρίσμα που μπαίνει μπροστά και δεν αφήσει και δεν αφήνει τη γνώση, την πληροφορία να έρθει καθαρή σε εσάς. Πρέπει να γίνετε σαν Σωκράτη. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Μόνο με ανοιχτή, τα λέγαμε, την κανάτα θα έρθει έτσι, μέσα σας το διαφορετικό. Και μόνο με το διαφορετικό μαθαίνουμε. Με το ίδιο δεν μαθαίνουμε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μέγιστο εργαλείο είναι να μπορούμε εμείς να αυτοπαρατηρούμαστε στο εκείνο το κέντρο την οποία λήψεις που έχουμε, των πληροφοριών. Όταν εμείς δεν κοιτάμε την αντίδρασή μας σε οτιδήποτε συμβαίνει έξω στο περιβάλλον, αλλά κοιτάμε το περιβάλλον, χάσαμε όλη την, θα λέγαμε, την πρακτική. Την αντίδρασή μας και την εσωτερική και την εξωτερική. Άρα λοιπόν τα εξωτερικά γεγονότα είναι εξωτερικά γεγονότα και συμβαίνουν. Εμείς πρέπει συνεχώς να βλέπουμε και να παρατηρούμε τη δική μας αντίδραση ως προς τα αυτά. Και φυσικά είναι αν η αντίδρασή μας την παρατηρούμε σιγά σιγά με την ένταση, πάντα με την ένταση, γιατί η ένταση κάνει κάτι πιο φανερό σε εμάς. Είτε λέγεται φως, είτε λέγεται πόνος, είτε λέγεται οτιδήποτε. Γι' αυτό λέγεται ένταση. Είσαι μέσα στην τάση. Έτσι. Αν εσύ λοιπόν γίνεις ένταση, ενταχθείς δηλαδή σε αυτή τη δόνηση, αυτόματα την κάνεις δική σου. Και αυτόματα την βιώνεις ολικά. Χωρίς ένταση δεν γίνεται. Δεν γίνεται ανατροπή. Όπως λένε και στους γνωστικούς, αν το νερό δεν βράσει, δεν μετουσιώνει τη σαρμό. Αν εσείς δεν βράσετε, δηλαδή να κάνετε τριβή και να έρχεται σε εκείνες τις συγκινησιακές καταστάσεις, ώστε να ενταχθείτε μέσα στην δόνηση για να την δείτε, να την βιώσετε και να την καταλάβετε μέσα σας και να την γονεύσετε, δεν υπάρχει περίπτωση μετά να την ξανααναγνωρίσετε όταν θα συμβεί. Έτσι λοιπόν, πρέπει λοιπόν κάθε τι συνεχώς να παρατηρούμε την αντίδρασή μας, σε εισαγωγικά να τη φακελώνουμε, δηλαδή να λέμε έτσι που αντιδρώ, φέρνω αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι που αντιδρώ, φέρνω αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι που αντιδρώ, φέρνω αυτό το αποτέλεσμα. Ώστε μόλις πάψω να αντιδρώ έτσι και αντιδράσω διαφορετικά, έτσι δεν είναι, θα έχω και διαφορετικό αποτέλεσμα. Και μέσω των πειραμάτων που έρχονται με ένταση, μαθαίνει κάποιος αργά ή γρήγορα να ξεκινάει να αντιδρά διαφορετικά. Όταν λέμε διαφορετικά, αντίθετα π.χ. Δεν υπάρχει αντίθετα. Άλλες φορές μπορεί να είναι αντίθετα, άλλες φορές μπορεί να είναι σύμφωνα. Άλλες φορές λοιπόν, αναλόγως την κρίση σου, για να δεις τη λύση. Αν λοιπόν η μία λύση όταν πήγαινες αντίθετα δεν ήταν ευνοϊκή και σου έφερνε πόνο, είναι φυσικό να έρθει σε μία κατάσταση μέσω της αντίθεσης, αφού έκανες αυτό το πράγμα και σου φέρνει αυτό το πόνο, μπορείς να κάνεις ένα άλλο πράγμα, μήπως λιγοστέψει ο πόνος. Γιατί όταν λιγοστεύει ο πόνος, σημαίνει ότι δεν έχεις αντίσταση. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ο πόνος και η χαρά στην πραγματικότητα είναι δύο στάνταρ πράγματα που δίνει η ίδια η φύση σε εσάς για να βρίσκεις έναν δρόμο. Αναλόγως τη συνείδηση λοιπόν έρχεται και ο πόνος, αναλόγως τη συνείδηση έρχεται και η χαρά με τα ανάλογα σενάρια. Έτσι λοιπόν συνεχώς μιλάμε για την αυτοπαρατήρηση. Παρατήρηση, παρατήρηση, παρατήρηση. Η παρατήρηση τώρα όμως, επειδή πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται, δεν σημαίνει ανάλυση. Δεν σημαίνει ανάλυση. Παρατήρηση σημαίνει ότι είμαι εκεί, είμαι παρόν, είμαι σε αυτό εδώ πέρα ολικά. Αυτό σημαίνει παρατήρηση. Παρατήρηση στην πραγματικότητα σημαίνει συγκέντρωση. Ότι έρχομαι για να πάρω την ενέργεια και να μην την πάρω μόνο επιφανειακά, αλλά να την πάρω μέχρι μέσα, μέχρι το κέντρο μου. Αυτό σημαίνει παρατήρηση, όχι αναλύω, γιατί αναλύω σημαίνει σκέφτομαι. Και κάθε φορά που σκέφτεσαι, μιλάνε τα προγράμματα. Και ερμηνεύω, αυτό είναι πρόγραμμα. Ναι. Έτσι λοιπόν, εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να έρχεται την πληροφορία, τελείως να είμαστε λευκοί στην πληροφορία. Και μετά, εφόσον έχει βιωθεί από εμάς, έχουμε γίνει κάτοχοι αυτή τη ενέργεια, πρέπει να την ονομάσουμε, να την προσωποποιήσουμε. Γι' αυτό όλες τις ενέργειες, όλοι οι αρχαίοι και όλες τις θρησκείες έχουν προσωποποιήσει. Για να σε κάνουν εσένα να είσαι πιο κοντά σε κάθε τους ενέργεια, ώστε να την ονομάζεις όπως την βλέπεις, ώστε να γίνετε φίλοι, να την καταλαβαίνεις, να την γνωρίζεις, ώστε την άλλη φορά που θα εκδηλωθεί, να ξέρεις να επιλέξεις αν χρειάζεται ή όχι. Okay. Άρα πρέπει να κάνεις λοιπόν την αντιστοιχεία. Ένταση, παρατήρηση, αντιστοιχεία μέσα σου, καταλαβαίνεις.
και μετά την επόμενη φορά να γνωρίζεις ότι πας να κάνεις το ίδιο πράγμα και δεν σε ωφελεί, τότε θα κάνεις κάτι άλλο. Όταν δεν το αναγνωρίζεις, γιατί δεν το έχεις προσωποποιήσει, δεν έχεις κάνει την αντιστοιχεία σεναρίου δόνησης που έχεις, έτσι, και αποτέλεσμα, τότε είναι φυσικό ότι θα είσαι ένα φαύλο κύκλο και συνεχώς θα κάνεις το ίδιο πράγμα και άρα θα έχεις και τα ίδια αποτελέσματα. Και μετά τι είναι, είναι η αποδοχή αυτή τη αναγνώριση τη αντιγραφή σου. Κάτι για να το αποδεχτεί, πρέπει να το καταλάβει. Όταν λες αποδοχή, δεν υπάρχει αποδοχή χωρίς να το καταλάβει. Ό,τι και να όσοι λένε αποδοχή χωρίς κάτι να το έχουν κατανοήσει, λένε ψέματα. Είναι απλά. Όσοι λένε για συγχώρεση χωρίς να έχουν γίνει ευρύς, να έχουν γίνει μεγάλοι δηλαδή, ώστε να το χωρέσουν μέσα, εκείνη τη δόνηση, δηλαδή είναι σε μια περισσότερο δόνηση από αυτό, λένε ψέματα. Νομίζουν. Εμείς λοιπόν τι λέμε για να καταλάβετε στην πραγματικότητα, τι κάθε άνθρωπος που κάνει να πει μια συνείδηση. Όλα αυτά, συγχώρεση, αποδοχή, δεν γίνονται αν δεν έχεις καταλάβει την αιτία και το αποτέλεσμα. Γιατί δεν γίνεται να έχεις καλά παίξω την αιτία και τότε δεν είναι συγχώρεση να μην χωράει η αιτία μέσα σου. Καταλάβαμε. Άρα λοιπόν έρευνα, δόνηση, έτσι, ένταση, παρατήρηση, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν για να ζήσουμε έντονα τη ζωή μας σημαίνει να είμαστε εστιασμένοι εκεί. Ο άνθρωπος ο απαθής δεν ζει έντονα. Ο άνθρωπος ο μέτριος, μια μετριότητα, είναι φυσικό να μέτρια να μαθαίνει. Έτσι. Αυτόματα λοιπόν που θες κάτι να τα αλλάξει πρέπει να παρουσιαστεί με ένταση αρνητική. Αλλιώς δεν θα το αλλάξει. Δεν έχει λόγο να τα αλλάξει. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό πολλές φορές περνάμε σε εντατικά μαθήματα όπως αυτό που παίζει τώρα εδώ στην ανθρωπότητα. Είναι εντατικά μαθήματα και έτσι. Αυτοί που το δέχτηκαν και το θυμούνται θα αποφεληθούν. Αυτοί που δεν θυμούνται ότι το δέχτηκαν για το σκοπό τους, είναι φυσικό να χάνονται μες στην άγνοιά τους. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να τα προκαλείς αυτά με την ένταση. Πρέπει να... Να τα προκαλείς για να έχει το αποτέλεσμα το... Δεν πρέπει να τα προκαλείς, τα λέγαμε, γιατί τα προκαλεί ο νότρος αυτός σου. Πρέπει να μάθεις να μην τα αποφεύγεις. Ναι, ναι, αυτό, να τα προκαλεί ο νότρος αυτός σου. Ο νότρος αυτός σου, λόγω του δένεσή σου, τα λέγαμε, ή όλο το φάσμα που έχει στο ηλεκτρομαγνητικό, ομοιοκραδάζεται και αυτό μετασυντονίζεται με άλλη σενάρια. Και σου κάνει την πραγματικότητά σου. Και εσύ το λέτε έλκη. Ας το πούμε έτσι. Οκ. Okay. Καταλαβες. Εσύ το θέμα όμως είναι ότι δεν είσαι ο νότρος αυτός σου, δεν είσαι ο δημιουργός. Εν δυνάμει μπορείς να έχεις σχέση με αυτό. Έτσι. Πότε, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά που λέμε. Ναι. Έτσι. Άνθρωπος που δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά και λέει κάνω πραγματικότητα, έλκο, κάνω, δείχνω, λέει ψέματα. Γιατί απλά δεν είναι συνειδητός. Νομίζει. Έτσι. Γι' αυτό λέμε και το παράδειγμα, δεν μπορεί να αφήνεις το σύμπαν να κάνει για σένα. Γιατί απλά, άμα πίναγες, θα λέγες σύμπαν, άνοιξε το ψυγείο και φέρε μου τη μουρταδέλα. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε ως ένα πραγματάκια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην δόνηση πώς δουλεύουν τα υποατομικά πεδία και πώς δουλεύουν τα ατομικά πεδία. Είναι τελείως διαφορετικές, διαφορετικοί νόμοι. Είναι άλλο παρατηρήσεις παρατηνούμενο κάτω από το υποατομικό πεδίο και δουλεύει διαφορετικά και αλλιώς δουλεύουν οι νόμοι του Ευκλήδου. Καλώς κακώς, εμείς υπάρχουμε και στα δύο. Όμως, ακόμα είμαστε εστιασμένοι εδώ. Έτσι, πρέπει να μπούμε πολύ εσωτερικά με τη συνείδηση εστιασμένοι στα εσωτερικά πεδία για να αλλάξουμε τον κόσμο του Ευκλήδου. Οκ. Πάμε πάλι στον Κώστα. Εγώ ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τις δονήσεις μας, αλλά νομίζω το απάντησες αναλυτικά. Έτσι, με την αντιστοιχεία. Με την αντιστοιχεία, με την προσωποποίηση, με το να το χρωματίσουμε, με το να το κάνουμε λοιπόν έτσι φίλο μας, να τον αναγνωρίζουμε. Έτσι. Έχω άλλη ερώτηση όμως τώρα, η οποία έχει ως εξής. Πλανήτης Γη, φυλακή ή σχολείο? Εσύ πώς το βλέπεις? Σχολείο. Ωραία. Μην το βλέπεις λοιπόν φυλακή, γιατί δεν σε συμφέρει. Έτσι. Γιατί πες σχολείο, γιατί και η φυλακή είναι ένα σχολείο. Έτσι λοιπόν είναι ο πλανήτης Γη. Το προοδευτικό. Έτσι. Επειδή ο πλανήτης Γη είναι στην πραγματικότητα ένας πλανήτης πολύ ιδιόμορφος και έχουν συμπιεστεί εδώ πέρα πολλά DNA από πολλά διαφορετικά είδη, θα λέγαμε έτσι, ανθρωποειδών, με αποτέλεσμα να έχουμε φτιάξει ένα πολύπλοκο υπερσύγχρονο μηχάνημα, όχημα, έτσι που λέγεται άνθρωπος, που όμως λόγω της αποκοπής και της ιδιομορφίας και του πολυεπιπέδου που έχει, φαίνει και τον κύκλο έχει κυκλώματος. Και κάθε φορά λοιπόν, όσο πιο τεχνολογικά ένα μηχάνημα είναι ανώτερο από μερικά άλλα,
τόσο πιο πολύπλοκο στην πραγματικότητα είναι και τόσο πιο εύκολο είναι να καταστραφεί από τα αρχαία, παλιά, απλά μηχανήματα. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι έτσι ακριβώς τώρα γίνει και ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι είμαστε ένα πολυμηχάνημα εξελικτικό, πάρα πολύ πιο ανώτερο από τα άλλα, που όμως έχει και τον κίνδυνο αυτό, του βραχυκυκλώματος. Και αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι, θα λέγαμε οι περισσότεροι, είναι σε κατάσταση βραχυκυκλώματος. Έτσι, που όμως μπορεί να φταίει μια μικρή τριχούλα, σε κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Αυτό είναι το καλό, ότι μπορεί να φταίει μια μικρή τριχούλα και να κάνει το βραχύκλωμα. Και μόλις την βγάλετε αυτή τη μικρή πεπιθυσούλα, ξαφνικά να υπερλειτουργήσετε όπως λειτουργούσαμε. Άρα ο πλανήτης Γη, για τις αρχαίες ψυχές που έχουν την ευθύμηση, που έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους, που έχουν πάρει πληροφορίες, έτσι, που είχαν την θέληση να μπορέσουν να δουλέψουν αρκετά με τις εμπειρίες, έτσι, που είχαν το θάρρος, που είχαν την κίνηση, που είχαν αυτή την όση, την όθηση, έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές λοιπόν τις κινήσεις, έτσι, και τα κίνητρα που είχαν, λόγω της εξέλιξης που είχαν σαν, θα λέγαμε, ψυχές, όλο αυτό το πληροφοριακό πεδίο, δημιουργεί πιο εύκολο δρόμο από τις αρχές, από τις νέες, θα λέγαμε, ψυχές. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε σε κάθε εξελικτικό κύκλο της ανθρωπότητας, οι αρχές ψυχές, λόγω της δύνης και της περιφοράς όλων αυτών των εμπειριών που έχουν, είναι έτοιμες να απολωθούν διαφορετικά και να φύγουν σε μια ανώτερη εξελικτική κλίμακα, όπως τα ηλεκτρόνια, τον πυρήνα, και άλλες ψυχές, θα λέγαμε, που είναι ακόμα νέες και δεν έχουν φορτιστεί ανάλογα, έτσι, αφομοιώνονται στο τέλος πάλι στον πυρήνα, έτσι, και γίνεται αυτό το έντονο, θα λέγαμε, και στις ίδιες ψυχές και στον άνθρωπο και όλα αυτά τα πράγματα που μαθαίνουμε. Επομένως, η πλανήτη Γη, καλό είναι να το βλέπουμε σαν σχολείο, καλό είναι να το βλέπουμε σαν σχολείο εξελικτικό και μάλιστα ένα πάρα πολύ, θα λέγαμε, ανώτερο πανεπιστημιακά σχολείο, αν και από την οπτική της ανθρώπινης φύσης που είμαστε τώρα, είμαστε ακόμα στον νηπιαγωγείο. Okay. Στην άνθρωποι. Σαν ψυχές όμως, καλούμαστε να καταλάβουμε ότι η αντίθεση που να πέσεις, θα λέγαμε, στις δονήσεις κάτω και να δεις τα σκοτάδια, αυτό μας δίνει την δυνατότητα να δεις τα ανώτερα φώτα. Έτσι. Σαν ψυχές λοιπόν, ναι, είμαστε οι ήρωες, σαν ανθρωπότητα είμαστε αυτή τη στιγμή, περνάμε την κάθοδο, θα λέγαμε, το αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Πάμε στον Κώστα, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μια ερώτηση έτσι λίγο τώρα, προσπαθήσω να την διατυπώσω, όσο διατύπωσα θα πω. Κάποιοι άνθρωποι υιοθετούν μια στάση ζωής, η οποία θέλουν να είναι καλοί με όλους, δεν θέλουν να δημιουργούν εντάσεις, δεν θέλουν να μαντώνουν και δεν θέλουν να φέρουν αρνητικές ενέργειες γενικά. Πολλές φορές αυτή η στάση τους οδηγεί να μην παίρνουν θέση σε διάφορα ζητήματα μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ περιφορών, απλά για να μην στεναχωρήσουν κανέναν, να είναι καλά, ξέρω εγώ, με όλους. Τι κινδύνους μπορεί να έχει μια τέτοια στάση? Ο κίνδυνος της στάσης αυτής, και να μην πει την άλλη φορά με το παράδειγμα που είχαμε μιλήσει, είναι σαν να φοράς, σαν να περιμένεις να είσαι ντυμένος και να πας στους δύο φίλους σου και οι δύο φίλοι σου να είναι διαφορετικά με άλλα χρώματα ντυμένοι, ένας πράσινος, ένας κίτρινος ο άλλος, και εσύ να ξεκινήσεις και να ντρέπεσαι για το χρώμα που έχεις και να βαφτίσεις την πλευρά του πράσινου φίλου πράσινος και από την πλευρά του κίτρινου φίλου κίτρινος, ώστε για να ομοιάσεις, θα λέγαμε, και με τους δύο. Όμως στην πραγματικότητα δεν έχεις το δικό σου χρώμα, γιατί αυτό λείπει στους άλλους. Δεν τους λείπει ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης ούτως ή άλλως υπάρχει για να γνωρίσουμε κάτι που δεν ξέρουμε. Άρα στην πραγματικότητα ο καθένας μας πρέπει να δίνει τον αληθινό του εαυτό, γιατί γι' αυτό έχει φτιαχτεί. Γιατί γι' αυτό έχει φτιαχτεί και έτσι υποδεχθεί την ανθρωπότητα. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, θα υπήρχε ένας. Θα τα περάσει όλα και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται λοιπόν τη διαφορετικότητα. Εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διαφορετικότητα που έχει ο καθένας. Για να δούμε τον εαυτό μας. Γιατί τα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι που είναι εδώ, ας πούμε ότι είμαστε 7 δισεκατομμύρια κομμάτια. Ας το πω πιο καλά, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που εσείς έχετε στα κοντινά σας, τα λέγαμε, ή στην πραγματικότητά σας, ή στους κοντινούς σας γύρους, κύκλους σας, έτσι, είναι αυτοί σε ένταση
τα εγώ που έχετε, οι αυτοί που έχετε, που είναι πιο κοντά σας. Οπότε, αν κάποιος από αυτούς δεν είναι ο εαυτός τους ή εσείς δεν είστε ο εαυτό σας απέναντί τους, καταλαβαίνετε ότι πλέον είστε εκτός του κοσμικού παιχνιδιού. Είσαστε δύο ή θα λέγαμε τρία ή τέσσερα ή πέντε ή οτιδήποτε θέλαμε να πούμε άτομα που κοντράρουν το κοσμικό παιχνίδι, νιώθοντας απαξίωση για την αξίωση την οποία τα πάντα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Και επειδή δεν ξέρετε την αιτία και επειδή κατακρίνετε το επίπεδό σας, προσπαθείτε να μην είστε ο εαυτός σας για να αρέσκεστε στη συλλογικότητα, θα λέγαμε, ή στην ατομικότητα του καθενός. Όμως αυτό εν μέρει είναι λάθος, γιατί στην πραγματικότητα η συλλογικότητα που υπάρχει παγκόσμια ή κοσμικά είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα πει ο φίλος σας, από ό,τι θα πει 10 άτομα, από ό,τι θα πούν τίποτα κοιμισμένοι. Άρα λοιπόν εσείς, επειδή εκκλησιαστή σου κοιμισμένους, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξετε κάποια συμπεριφορά. Δεύτερο, σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χάνεις τον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα, εδώ πέρα ερχόμαστε να βρούμε τον εαυτό μας να βγάζουμε τι δεν είμαστε. Έτσι. Όχι όταν βγάζουμε τι δεν είμαστε, πάνω από ότι το έχουμε μέσα μας, πάνω από ότι σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση που εγώ είμαι, δεν μας αντιπροσωπεύει. Γιατί καταλάβετε ότι όλοι, μην ενός ξερωμένου, στον κόσμο αυτό έχουμε μια θέση. Είμαστε τελίτσες. Και κάθε στιγμή λοιπόν έχουμε μια κατεύθυνση. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχεις θέση σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας έχει τη διαφορετικότητα. Και γι' αυτό ήρθαμε εδώ να παίξουμε διαφορετικότητα. Κάθε σημείο έχει μια θέση. Κάθε σημείο λοιπόν είναι διαφορετικό. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε σημείο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Και επειδή είμαστε διαφορετικοί, πάντοτε έχουμε μια θέση. Πιο κοντά, πιο μακριά από κάτι άλλα πράγματα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ακόμα και όταν εμείς υποσυνείδητα νομίζουμε ή διανοητικά ή πλανευόμαστε ότι μπορούμε να κάτσουμε σε μια ουδετερότητα, μόνο η προσέγγιση μπορεί να είναι ουδέτερη. Μόνο η προσέγγιση. Έχω μιλήσει για την ουδετερότητα τόσες φορές. Σας λέω, η προσέγγιση είναι ουδέτερη. Ένα ξέρω, δεν ξέρω τίποτα, έλεγε ο Σοκράτης. Αλλά η δράση του Σοκράτη, η κατεύθυνση. Δεν είπε κάνω ό,τι να είναι, ήξερε τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, μπερδεύονται. Και γιατί μπερδεύονται, γιατί έχουν κατάκριση, έχουν φόβο και νομίζουν ότι μπορούν να κρατηθούν ουδέτεροι. Ενώ στην πραγματικότητα, να βρουν πραγματικά μέσα του το σημείο του, το εγώ είμαι δηλαδή, πάντοτε έχει μια κατεύθυνση, μια κίνηση. Όμως οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Έτσι λοιπόν, να μην κάνουμε ότι δεν έχουμε θέση για όλα. Έχετε θέση, φίλοι μου, για όλα. Γιατί είστε κάτι ανάμεσα σε όλα. Για όλα. Γιατί ό,τι γίνεται στο Ιράκ, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, ό,τι γίνεται στην πολιτική, όλοι έχετε θέση. Απλά δεν θέλετε να πάρετε την ευθύνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ερευνήσετε τον εαυτό σας, θα δείτε ότι έχετε θέση. Αν ερευνήσετε τα πιστεύω σας, θα δείτε ότι έχετε κατεύθυνση. Αν ερευνήσετε τις πεπιθήσεις σας, θα δείτε ότι κοιμάστε όρθιοι και κάνετε πράγματα που κάνουν οι άλλοι, οι παπάς, οι μαμάς και οι γονείς σας. Αλλά πρέπει να ερευνήσετε. Πρέπει να δείτε τον εαυτό σας. Γιατί σίγουρα έχετε θέση. Αλλά διαλέγετε να κάνετε στα λουλούδια θέση. Σας συνέχιζε ζεστάνη, φαίνεται για σας. Έτσι πάει λοιπόν. Έτσι. Μην τρέπεσαι να πάρει θέση, γιατί αυτός που παίρνει θέση, αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. Και αυτός εξελικτικά προχωράει. Ο άλλος πάει να προχωρήσει να εξελιχθεί κάποιο άλλο στην πλάτη. Δεν γίνεται αυτό, όσο και να θέλουμε. Έτσι. Ωραία, ναι. Έτσι. Και άρα χρειάζεται και ειλικρίνεια. Μάση μόνο τώρα που είπαμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Όλα αυτά που λέμε ειλικρίνεια, αποδοχή, συγχώρεση, πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι είναι επίπεδα συνειδήσεως. Όλα είναι επίπεδα συνειδήσεως. Αν δεν έχετε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο συνειδήσεως, δεν μπορείτε να μιλάτε για ειλικρίνεια και συγχώρεση για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί. Όλα έχουν ένα όριο συνειδήσεως που πάνω από εκεί και πέρα εκδηλώνονται αυτές οι ανθρώπινες ψυχικές παρέμβασεις. Για να λέγεσαι άνθρωπος. Κάτω, όταν είστε εστιασμένοι κάτω από αυτές τις τονίσεις, δεν μπορείτε να μιλάνε για ελευθερία άνθρωποι που ζουν με το ενστικτόδη νου σαν ζώα. Δεν μπορεί να μιλάνε για αγάπη. Δεν μπορεί να μιλάνε. Γιατί σας είπα, και με αυτό θέλω να το καταλάβετε καλά, κάθε εγώ εμπεριέχει τα πάντα. Όμως είναι τόσο συμπιεσμένο τα πάντα μέσα στο εγώ, είναι τόσο συμπιεσμένα που δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει παρά μόνο ένα κομμάτι. Παρά μόνο ένα κομμάτι. Άρα το κάθε εγώ θα μιλάει για ελευθερία, θα μιλάει για αγάπη, θα μιλάει για γνώση, θα μιλάει για ό,τι θέλουν. Βλέπετε τι γίνεται στο ίντερνετ. Ο καθένας έχει πάρει πληροφορία και νομίζει ότι είναι κάτι. Επειδή τι λέει. Έτσι, γιατί εκείνη την ώρα είναι ταυτισμένος με αυτή την πληροφορία ότι είναι ο εαυτός του. Και είναι.
αλλά χάνει όλο το άλλο. Καταλάβατε. Τότε θα χάνει όλο το άλλο, θα βγει το άλλο το εγώ που θα κάνει άλλα πράγματα. Θα βγει το άλλο το εγώ που θα κάνει άλλα πράγματα. Και το όλη πλάνη τι είναι. Ότι κάθε εγώ, κάθε αυτό μα, κάθε αυτό μα που ανήκει σε μία αθώνηση συγκεκριμένη, έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι ολογραφικό το σύμπαν, να κοιτάξει ολογραφικά όλο το σύμπαν. Αλλά κάτω από το πρίσμα το οποίο βρίσκεται. Τη συμπίεση των πληροφοριών την οποία βρίσκεται. Όσο μεγαλώνετε εσείς, τόσο θα φαίνεται ο καθρέφτης ότι μεγαλώνει και τόσο θα βλέπετε πιο αληθινά τον εαυτό σας. Και πιο ολικά. Όσο τον καθρέφτη, τον εστιάζετε σε μικρό, μικρό καθρεφτάκι, τόσο θα κοιτάτε και θα βλέπετε μόνο ένα κομμάτι του εαυτού σας. Έτσι βλέπω τα εγώ. Άρα λοιπόν ειλικρίνεια έρχεται με τη συνείδηση. Γι' αυτό λέω. Τα πάντα λοιπόν ξεκινάμε. Ένταση, ένταση, ένταση. Παρατήρηση, ένταση. Αντιστοιχίες, έρευνα. Και μετά ανέβει συνείδηση και μετά όλα τα άλλα θα φανερωθούν. Έτσι. Άνθρωπος χωρίς ανεπτυγμένη συνείδηση ακούει, βλέπει, κάνει, διαβάζει, αγαπάει, λειτουργεί από τις δονήσεις του ύπνου την οποία βρίσκεται. Όλα μπορεί να τα καταλαβαίνει όπως το λέει εκείνος, αλλά από το επίπεδο το οποίο βρίσκεται, που όμως δεν είναι αρκετό για να τα γιώσει. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει. Ναι, ναι, ευχαριστώ.